Αλλαγή σχεδίων για πολλού κριτικού και διερεθυμιώτε έφερε το τρομοκρατικό χτύπημα στην καρδιά τη Κωνσταντινούπολη. Στο άκουσμα τη είδηση, πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν άρον-άρον να κυρώσουν τι διακοπέ που είχαν προγραμματίσει την περίοδο του Πάσχα και λίγο μετά στη γείτονα χώρα. Υπήρχε ενδιαφέρον ιδιαίτερο για Τουρκία φέτο από Έλληνε και ιδιαίτερα από γκρουπ και για την Κωνσταντινούπολη και για τη Σμύρνη. Ε, και μάλιστα συγκεκριμένα ένα συνάδελφο ε, ένα μεγάλο γκρουπ για μίσο αεροπλάνου τόσο Μεγάλη ζήτηση υπήρχε για το καλοκαίρι. Δυστυχώ όμω τώρα αυτά κυρωθήκαν όλα. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Και για το Πάσχα υπήρχε ενδιαφέρον, τώρα όμω έχουν παγώσει τα πάντα. Όπω μαρτυρούν τα στοιχεία των τουριστικών πρακτόρων του Ρεθύμνου, το πάγο μα τη κρατήσει για μικρέ ή μεγάλε εξορμήσει σε χώρε του εξωτερικού ξεκίνησε έπειτα από το τρομοκρατικό χτύπημα στο Παρίσι και κορυφώνεται με αυτό στην Τουρκία. Τώρα όμω που έγινε και αυτό στην Κωνσταντινούπολη, νομίζω ότι θα, τα πακέτα είναι πολύ δύσκολα να δουλέψουν. Ηδη και οι μελέτε και πριν από αυτό το χτύπημα ήταν ότι η Ελλάδα θα περιμένει πολύ μεγάλη αύξηση τουριστικών ρευμάτων, κυρίω λόγω και των χτυπημάτων που έγιναν στην Αίγυπτο. Η Ελλάδα και η Ισπανία θα είναι, α πούμε, δυστυχώ ή ευτυχώ κερδισμένοι αυτή τη διαμάχη που γίνεται στο επίπεδο του τουριστικό στην Ευρώπη. Οι τουριστικοί πράκτορες πάντως εμένουν στη θέση τους πως τα απάνω τα κτυπήματα των τρομοκρατών δεν αναμένεται να ευνοήσουν ιδιαίτερα την τουριστική κίνηση στην Ελλάδα το προσεχές διάστημα. Όταν το σπίτι του γείτονα καίγεται θα έχεις πρόβλημα κι εσύ. και ιδίω το χτύπημα που έγινε και ο τρόπος που έγινε που ήταν σε ένα καθαρά τουριστικό μέρος και καθαρά απέναντι σε τουρίστες. όχι δεν θεωρώ ότι είναι καλό, μάλλον θεωρώ κακό για τη γειτονιά μας και δεν νομίζω να, πάρουμε, να έχουμε μεγάλο ωφέλη. Όμως όπως επισημαίνει στη Νέα Τηλεόραση ο πολιτικός αναλυτής Γιάννης Κουτσομίτης το μεταναστευτικό και το πρόβλημα με τις προσφυγικές ροές θα πρέπει να οδηγήσει την ελληνική πλευρά στη σύνταξη μιας εθνικής στρατηγικής πολιτικής για την αντιμετώπιση τους. Πρέπει πιστεύω να το δούμε όχι κομματικά, αλλά να το δούμε ως ένα εθνικό ζήτημα, να συντάξουμε μια εθνική στρατηγική, η οποία δεν θα είναι μόνο αντιμετώπισης του προβλήματος αφού έρχεται σε εμάς, αλλά να προσπαθήσουμε με θετικές προτάσεις, με παρεμβάσεις, να ε, επιστήσουμε την προσοχή και τι ε, λύσεις μπορούν να δοθούν στην Τουρκία γιατί από εκεί είναι η πηγή του προβλήματος και νομίζω ότι υπάρχει μια καλή αυτή τη στιγμή αφετηρία επαφών με την Τουρκία να υπάρξει ε, λύση αυτών των προβλημάτων στην πηγή τους και όχι όταν έρχονται σε εμά. Σύμφωνα πάντως με τα μέχρι σήμερα στοιχεία οι κρατήσεις σε επίπεδο Κρήτης από χώρε του εξωτερικού συνεχίζονται κανονικά αφού τίποτα δεν φαίνεται να τις έχει επηρεάσει.